ξέρεις αυτό. Τι είπα, τι χάρπαστη. Βασιλιά της σκόνης. Τι κάνεις. Τη σάχνης. Είμαι καλά, εσείς. Τη ζάχαρη σάχνης. Καλά μια χαρά. Καλώς ήρθες, αγαπημένη μου. Τι μυρωδιά. Το καλά μια χαρά που το κόλλησες. Και εσύ δεν σ' αρέσει. Καλά μια. Λέει, καλά μια χαρά, λέω τι λέει. Καλά μια χαρά. Μην με ρεθίζεις τα μάλα. Τα καλά μια είναι χαρά για άλλους. Γιατί θα μιλήσω. Άσημα σε εμάς. Θεέ μου. Πες ό,τι θες. Όχι, δεν θέλεις. Σου δίνω το ελεύθερο. Λοιπόν, κουραμπιέδες. Τι θες να σου πω για τις κουραμπιέδες. Το στοίχημα είναι για σένα γιατί μου αρέσουν πιο πολύ τα μελομακάρονα. Αλλά όταν δοκίμασα από αυτόν εδώ, χωρίς ζάχαρη άχνη, έχω να πω ότι είναι πεντανόστιμο. Αφρός. Πολύ βουτυρένιο. Αφρός, ό,τι σας λέμε. Ναι. Χωρίς ζάχαρη έφαγα. Πριν τη σαχνίση. Απίστευτα. Δηλαδή, δαγκώνησε, νομίζω ότι δεν δάγκωσε. Μια στιγμή έχει γεύσει στο στόμα, α πούμε. Είπατε πως πρέπει να είναι ο πετυχημένος κουραμπιές. Θα πούμε σήμερα μερικά μυστικά. Πώς θα φτιάξουμε. Πώς θα φτιάξουμε. Γελάω γιατί προσπαθώ να μάθω ποια είναι η κάμερά μου μετά από 8-9 χρόνια να βρω τις κάμερες. Λοιπόν, θα πούμε μερικά μυστικά πώς θα γίνει ο τέλειος κουραμπιές. Και είπατε αυτό ακριβώς. Βουτυράτος και να διαλύεται στο στόμα. Λοιπόν, θέλω πριν ξεκινήσουμε να πούμε τελικά, θέλω να έρθεις να χνίζεις και να προλάβουμε. Εσύ. Μάλιστα, εσύ. Να πάρω τα γάντια. Ναι, βάλτε τα γαντάκια. Βάλτε τα γαντάκια. Θα βάλουμε το αλεύρι στην άκρη. Και θέλω να μου πεις και ποια λάθη κάνουν οι νοικοκυρές και οι νοικοκύριδες, γιατί μας βλέπουν πολλοί άντρες. Έλαβα μηνύματα ότι σας παρακολουθούμε ακόμα και στη μαγειρική και ότι απευθύνομαι στο κοινό μιλώντας μόνο στο οικογένος. Για όλους λοιπόν, να μας πεις ποια λάθη κάνουμε συνήθως στο κουραμπιέ και δεν τα πετυχαίνουμε. Σωστά. Θα πούμε όλα τώρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με το άχνισμα για να προλάβουμε. Το αφήνω. Λοιπόν, έχουμε ψήσει τους κουραμπιέδες, οι οποίοι έχουν ψηθεί στους 160 βαθμούς για αρκετή ώρα. Δεν ψήνουμε τους κουραμπιέδες σε μεγάλη θερμοκρασία. Πρώτο λάθος δηλαδή που κάνουν περισσότεροι. Λάθος, ναι. Για να προλάβει να ψηθεί εσωτερικά, πρέπει ο κουραμπιές έξω με μέσα να έχει σχεδόν το ίδιο χρώμα. Okay. Λοιπόν, το αμύγδαλο δεν πρέπει να είναι πολύ ψημένο, γιατί θα ψηθεί ο κουραμπιές άλλα 25 λεπτά στο φούρνο, οπότε μπορεί να βγει καμένο. Επίσης. Το μέγεθος του κουραμπιέ πρέπει να είναι αυτό που μας δείχνεις εσύ για να ψηθείς 160. Περιορέξεως, σωστά. Κολοκυθόπιτα. Δεν μας νοιάζει. Το μέγεθος, ελευθέρι μου, μπορεί να τον κάνει ο καθένας όσο του αρέσει. Μην κάνει για να κοτρώνα να. Αλλά πρέπει να είναι όλοι οι ίδιοι. Δηλαδή, αν αποφασίσουμε να τους κάνουμε γύρω στα 3 με 4 πόντους του κάθε κουραμπιέ διάμετρο. Πρέπει να είναι όλοι το ίδιο. Η διαδικασία αχνίσματος είναι αυτή. Βάζουμε κουραμπιέδες σε ένα μεγάλο μπολ με άχνη ζάχαρη. Τους πασπαλίζουμε με τα χέρια μας και τους στείλουμε στο πιάτο. Είναι ωραίο παιχνίδι αυτό. Ναι, ωραίο είναι. Αφολητικό. Άμα κάνεις 5-6 είναι τέλειο. Άμα κάνεις κανιά 20 κιλά κάθε μέρα. Μπορώ να έρθουμε εγώ να σε βοηθάω. Λοιπόν, τέλος πάντων, αφήνουμε τη Χριστιανά να τους αχνίσει. Θα δείτε ότι μόλις κάνει την πρώτη σειρά, έχουμε και ένα σουρωτήρι το οποίο θα αχνίσει από πάνω και θα γεμίσει και άλλη άχνη ζάχαρη. Ναι. Ο κουραμπιές γενικά είναι ένα άγλικο μπισκότο. Γιατί πρέπει να τον δούμε ότι πρέπει στο τέλος να ισορροπεί στο στόμα μαζί με την άχνη ζάχαρη που έχει εξωτερικά. Οπότε δεν κάνουμε ένα ήδη γλυκό μπισκότο και άχνη ζάχαρη. Δεν τρώγεται. Τρώγεται, θα φαγωθεί. Πιο ισορροπημένος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα φίλοι και φίλε, νοικοκύρι και νοικοκυρά. Έτσι, να δούμε τελικά. Λοιπόν, εδώ πέρα στο μπολ μέσα έχουμε αλεύρι. Μπορείς να μου βάλεις αλεύρι για όλες τις χρήσεις, Ελευθέρη μου, εσύ, που είσαι νοικοκύρης. Θέλουμε αλεύρι για όλες τις χρήσεις στον κουραμπιέ. Εδώ μέσα έχουμε κρόκο αυγού μαζί με κονιάκ. Λευκό αμύγδαλο, το οποίο το έχω ψήσει λίγο. Το λίγο, παιδιά, είναι σε ένα 400 φούρνο... γραμμάρια αμύγδαλο. Ναι. Το λίγο είναι σε ένα φούρνο 150 βαθμούς, 7-8 λεπτά. Να φύγει έτσι λίγο η περιττή υγρασία που έχει. Και εδώ πέρα στο μίξερ μέσα, εδώ αναγκαστικά χρειαζόμαστε μίξερ. Δεν γίνεται να γίνει κουραμπιές χωρίς μίξερ. Καλός κουραμπιές χωρίς μίξερ. Ναι, υπάρχουν συνταγές κουραμπιές χωρίς μίξερ, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Λοιπόν, εδώ μέσα τι έχουμε. Λοιπόν, εδώ μέσα τι έχουμε. Εδώ μέσα έχουμε το βούτυρο μαζί με την άχνη ζάχαρη. Μα πέτει η Μητσόβη. Ναι. Εγώ δάσκαλε καλά τα πάω. Εδώ δεν μου δίνεις καμία σημασία και εγώ είμαι ήσυχη εδώ και κάνω τη βλέπω δουλειά μου. Βλέπω τη Σοφία πάνω στο τέτοιο. Κορίτσι μου, όμορφο. Αυτό είναι ότι καλύτερο να έχεις ένα συνεργάτη να βοηθώ και να μην τον έχεις άγχος. Αυτό που έχεις καταφέρει είναι φοβερό. Μπράβο, τότε. Οπότε αν δεν ασχολούμαι μαζί σου, σημαίνει ότι θα πας περίφημα. Μπορείς να πάρεις το εργαστήρι σου. Αμέ, άκου λέει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι θα κάνουμε με τον κουραμπιέ. Αχνίζουμε εδώ και στο μίξερ έχουμε τα βούτυρα μαζί με την άχνη ζάχαρη. Τα έχουμε αφρατέψει καλά. Έχουν ασπρίσει και έχουν φουσκώσει. Μόνο έτσι.
Ο χρόνος είναι γύρω στα 5 με 10 λεπτά, ανάλογα το πόσο καλό είναι το μίξερ μας. Αν δεν έχουμε αυτό το μίξερ, το οποίο έχει αυτό το εργαλείο που λέγεται φτερό, και έχουμε κάποιο άλλο, το οποίο είναι ένα μίξερ χειρός, που έχει αυτά τα δύο σύρματα που αφρατεύουν, τον αβουδάρτη που λέμε, πρέπει τα βούτυρα να είναι μαλακωμένα, να είναι θερμοκρασία δωματίου για να μην σπάσει. Okay. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, αν έχουμε αυτό το μίξερ, χρειαζόμαστε το φτερό και τα αφρατεύουμε καλά να φουσκώσουν. Ναι, στο φτερό. Στο φτερό, στα. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλουμε τα αυγά μαζί με το κονιάκ. Στον κουραβιέ μπορούμε να βάλουμε και κονιάκ και ουίσκι μέσα. Και τα δύο. Ναι. Ή ένα από τα δύο. Ένα από τα δύο. Α! Ένα από τα δύο. Μα θες να τους μεθύσεις, κουραμπιέ. Πα, πα. Σταματάμε. Ξανασηκώνουμε το μίξερ και θα βάλουμε μέσα το αλεύρι. Ολό. Να... Θα σας πω τώρα. Για να βγει, φίλε νοικοκύρη και νοικοκυρά, πετυχημένο στον κουραμπιέ, πρέπει να προσέξεις αρκετά πράγματα. Ένα από αυτά είναι το αφράτημα στο βούτυρο και το άλλο το πόσο αλεύρι θα βάλεις μέσα. Αν θες να πετύχεις ένα κουραμπιέ να είναι πολύ αφράτο στο στόμα, ο πετυχημένος κουραμπιές τι είναι? Είναι ένα μπισκότ το οποίο μόλις το δαγκώσεις είναι μια χωματοποίηση στο στόμα και διαλύεται. Okay. Για να γίνει αυτό πρέπει να έχουν αφρατέψει καλά τα βούτυρα και να βάλεις μέσα όσο αλεύρι χρειάζεται. Όχι παραπάνω. Αν βάλεις παραπάνω θα γίνει ένα μπισκοτάκι. Μα δεν βλέπουμε ότι έχουμε. Πάλι ο φίλος ο Κώστας. Ναι. Μα δεν μας παρακολουθείτε. Θα γίνει. Πάμε. Τα αλεύρι μέσα. Λοιπόν. Ελάτε εδώ τώρα να βάλουμε μαζί το αλεύρι, σύμφωνα με τις υποδείξεις του αγαπητού Θεέ μου, γιατί δεν μπορεί να μετακινηθεί περαιτέρω. Έχω απαντήσει το κινητό. Είναι ανοιχτό το κινητό σου. Λοιπόν, πες μου τώρα με τα αλεύρι, έλα. Πόσο βάζουμε? Βάλει σχεδόν, βάλ το όλο και άφησε περίπου μία κουταλιά της σούπας. Πολύ ωραία. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, κατεβάζουμε. Πώς κατεβαίνει αυτό? Λοιπόν, ας το δούμε. Okay. Επειδή εγώ είμαι πολύ τυπικός γενικά και τις συνταγές μου τις κοιτάω πάρα πολλές φορές. Ναι. Και γενικά δεν κάνω ποτέ λάθη. Καμιά φορά τυχαίνει. Ναι, στη συνταγή που έχουμε δώσει εδώ πέρα, έχουμε βάλει 3 κρόκους από αυγά. Ωραία, θα το προσθέσουμε. Εντάξει, γιατί δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, ναι. Ναι. Ωραία. Προσθέστε λοιπόν 3 κρόκους αυγών στην εξαιρετική αυτή καταπληκτική συνταγή. Του Θεέμου. Παιδιά, λυπάμαι, αλλά. Εντάξει, τόσο άλλο κουραμπιέδε χωρί αυγό δεν γίνεται να γίνει. Ξεκινάμε από εκεί. Το κάνω χρόνια αυτό το λάθος. Τι γίνεται. Πώς δεν γίνεται. Γίνεται, μπορεί να κάνει κουραμπιέδε χωρί αυγά. Γίνεται. Εντάξει. Έλα. Λοιπόν. Α, πρέπει να έχει αυτή την υφή τώρα, έτσι. Όχι, σταματάμε και βλέπουμε. Θα βάλουμε πρώτο το αμύγδαλο. Ωραία. Για να δούμε ότι θα πάρει όλο το αμύγδαλο. Και μετά θα δούμε αν χρειαστεί έξτρα αλεύρι. Μπορούμε να το θρηματίσουμε κι άλλο το αμύγδαλο, ανάλογα να μου πεις τα γούστα αλλά μας. Εγώ θα ήθελα να έχει χοντροκομμένα κομμάτια από... Ωραία. Νομίζω ότι είμαι έτοιμη εγώ. Μπράβο ρε Χριστιανά, ένα γερό. Δεν το έκανα πολύ όμορφο. Δανάη μου πες. Άχνησε τους κουραμπιέδες, άντε. Και του χρόνου. Σοβαρή δουλειά έκανα. Άρα δεν τα έκανα όμορφα. Και του χρόνου. Να τα βγάλω τα γάντια μου ή να κάνω και τους υπόλοιπους. Καλέ μου Θεέ μου. Θα τους κάνω, τους λυπάμαι. Ναι. Να τους κάνεις και τους υπόλοιπους. Ναι. Τα κάνεις πολύ καλά. Βάλαμε και το άλλο αλεύρι μέσα. Λοιπόν. Γιατί δεν έχουμε μουσικούλα, γιατί δεν έχουμε μουσικούλα στο ακουστικό μου. Μπράβο. Έτσι λίγο να ανέβουμε. Φτιάξε μας τη διάθεση, αγαπημένε μας Μάνο. Να έρθει λίγο η κοντά στο, κάμερα. Στο μείγμα. Πάμε. Έλα κάμερα, έλα κοντά. Κοντά, έλα κάμερα. Κοντά, εδώ. Να δείτε πώς πηγαίνει η υφή. Βλέπετε πόσο κολλώδες είναι. Ακόμα λίγο. Σαν τη μυζήθρα, ρε παιδί μου, αυτή την υφή έχει. Η Αλίζα την βάλει στα πιταράκια που λέμε. Ναι, ναι. Τέτοια υφή έχει τώρα για να καταλάβει ο κόσμος πάνω κάτω. Θα μπορούσε, η γέμιση. Η γέμιση. Μπράβο, ναι, γιατί όχι. Αυτή την υφή πρέπει να αποκτήσει. Ωραία, πάμε ακόμα λίγο. Πάμε. Ωραία, μάνα μου, κάτι κουραμπιέδε. Ορίστε. Λοιπόν, φίλοι νοικοκυρά, φίλοι νοικοκύριοι, τώρα είναι η διορθωμένη σωστή κάρτα. Βγάλτε μια φωτογραφία. Προσθέσαμε και τους 3 κρόκους αυγού, προκειμένου να είναι τελειοποιημένη η συνταγή του Θεέ μου. Δεν πειράζει, άνθρωποι είμαστε, λαθάκια κάνουμε. Ευχαριστώ για την αμεσότητα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφού έχουμε τσακάλια πάνω, από πού να ξεκινήσει. Λοιπόν, βλέπετε. Ναι. Πόσο μαλακιά είναι η ζύμη. Τέλεια. Μπράβο, Θεμό. Πέτυχε ρε μπαγάσα, ε. Εκεί. Άλλο ένα ανακάτεμα να σιγουρευτούμε ότι έχει ένα ομοιογενές μείγμα. Σοφία, καλώ. Τον πάρουμε. Παρακαλώ. Δευτέρη μου, θέλω να. Μάλλον το κάνω εγώ, να βάλει την πρίζα. Να βγάλω την πρίζα. Ναι, 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 τέλεια. Εδώ από κάτω, έλα κάτω. Θες βοήθεια. Εδώ, τελειώσαμε. Τελειώσαμε, λέει ο Θέμος. Επομένως, είμαστε εντάξει. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα λοιπόν έγινε η συνταγή μας για τους. Για τους κουραμπιέδες, πήγα να πω μελομακάρονα, αλλά τα μελομακάρονα τα φάγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, τα οποία ήταν. Πεντανόστιμα. Ρε, θα σε σκοτώσω, ρε, καλά ήταν, μου. Ωραία, πεντανόστιμα ήταν. Βάζεις φωτιά, μπράβο, να μην σε μηχανίσκω κάθε φορά. Και πάμε να δούμε τώρα το πλάσιμο, παιδιά. Εύκολη διαδικασία, δύσκολη. Είναι εύκολη διαδικασία, απλά θέλει σταθερό χέρι. Δηλαδή δεν γίνεται να είναι ένας μικρός ή ένας μεγάλος, γιατί δεν θα είναι και όμορφοι. Και μετά το άλλο θέμα που θα έχουν. Περίμενε. Μην ξεκινήσεις. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να δούμε πώς θα πλάσουμε τους κουραμπιέδες μας και πώς θα κάνουμε και το άχνισμα. Και επιστρέφουμε. Μην φύγετε. Πώς ξεκινάμε. Παίρνουμε ένα κομμάτι ζύμης. Εδώ. Το βάζουμε στα χέρια μας. Παλάκι. Και εδώ. Κάνουμε μπαλάκι. Τη σχέδια θέλουμε. Όχι. Α, γιατί. Όχι, είναι γιατί άλλα τα μπισκότα που κάνουμε σχέδια. Αστεράκια, γουρουνάκια, παπάκια. Ναι, αυτά. Ο είναι άλλα χριστουγεννιάτικα μπισκότα. Ναι, είναι στρογγυλό. Αυτά τα μπισκότα θα σπάσουν σε περίπτωση. Για να είναι και λεπτά. Ακούστε με λίγο. Εντάξει. Αν ο κουραβιέ καταφέρει να γίνει σχέδιο, δεν έχει γίνει σωστό. Εντάξει. Πού να το ξέρουμε. Ναι. Όταν βλέπετε δηλαδή, σχεδιάκια, είναι μπισκότο. Είναι απλά μπισκότο με άχνη ζάχαρη. Okay. Άλλο κουραβιέ και άλλο μπισκότο με άχνη ζάχαρη. Μη μας μαλώνεις, μαθαίνουμε από σένα. Κουραμπιές. Και πριν έψαχνα να δω τελικά από πού προέρχεται ο κουραμπιές, καταγωγή του, προέλευση, το όνομα κτλ. Το κάνουν σε αρκετές χώρες. Έλκει λοιπόν την καταγωγή του από την Περσία ο κουραμπιές και ανάγεται βεβαίως η γέννηση της ιδέας του κουραμπιέ τον 7ο μετά Χριστό αιώνα. Ναι, βέβαια. Την πατρότητά του διεκδικεί ο Λίβανος, ενώ είναι ένα γλύκισμα που χαρακτηρίζει έτσι την περίοδο των Χριστουγέννων και που το συναντάμε σε πολλές χώρες όπως και την Τουρκία, τις αραβικές χώρες, αλλά και στην Αλβανία. Θα σου πω τώρα τι γίνεται με την Αλβανία, ότι η λέξη κουραμπιές προέρχεται από την αλβανική κουραμπιέ ή κουραμπιέ και στην καθομιλουμένη κουραμπιέ αποκαλούμε τον οθρό, τον μαλθακό, τον στρατιώτη. Ναι. Γι' αυτό λέμε άλλα κουραμπιέ που λέμε. Ναι. Αυτό λοιπόν έχει μια βάση, έχει ένα πάτημα. Σε κουραμπιές, ας πούμε. Βέβαια, ουσιαστικά αποκαλούμε έτσι το στρατιώτη, ο οποίος δεν είναι τολμηρός, είναι ο άτολμος στρατιώτης, ο οποίος έχει αποσπαστεί από τα καθήκοντά του, έχει αφήσει δηλαδή όπλο, έχει αφήσει σκοπιά και έχει πάει και έχει αράξει σε γραφείο. Αυτός λοιπόν είναι ο κουραμπιές. Εγώ έχω πολλές απορίες αυτή τη στιγμή. Ναι. Μπορείς να μου τις λύσεις. Θέλω από κάτι να ολοκληρώσω. Ξέρετε, Χριστιανά μου, για να το ξεχάσω. Άντε. Προσέχουμε πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται να πατήσουμε τον κουραμπιέ, ούτε να κάνουμε μια τρύπα στη μέση. Δεν κάνουμε γιώτρηση. Κάτι τέτοια που βλέπω, κάτι τέτοια. Όχι. Δεν υπάρχει λόγος. Κρίμα στον κουραμπιέ. Ναι. Κάνουμε απλά μπαλάκια. Ωραία. Αυτό θα απλώσει μόνο του όσο χρειάζεται. Η τρύπα στη μέση. Δεν ξέρω τι λόγο γίνεται. Ωραία. Ακόμα το καταλάβει. Πρώτη ερώτηση. Ναι. Πόσα γραμμάρια είναι ο ένας κουραμπιές, περίπου. Ανάλογα. Να έχουμε έτσι μια εικόνα, γιατί είμαστε κι εμείς ψυχαναγκαστικοί που θέλουμε να είναι ίδια. Ωραία. Πόση ώρα. Πόση ώρα ψήνουμε στο φούρνο. Δεν θέλω να μου κοιτάς τριγύρω. Πόση ώρα ψήνουμε. Κοίτα με στα παιδιά, κοίταμε. Λοιπόν. Και παίζουμε, πόση ώρα ψήνουμε τους κουραμπιέδες. 25 λεπτά στους 160 βαθμούς. Ευχαριστούμε. Αυτά είναι βασικές πληροφορίες. Γενικά, όταν μιλάμε για ζαχαροπλαστική, είναι καλό να είναι ο φούρνος προθερμασμένος. Είναι καλό. Εντάξει, ρε Βρετανάη μου, ρωτάω και εγώ να μαθαίνω μπας και φτιάξω ποτέ κουραμπιέδες στο σπίτι. Να μην με λένε κουραμπιέ, ας πούμε, ότι κάθομαι στο σπίτι, δεν κάνω να τίποτα. Να δούμε τώρα και την κάρτα. Αν κουραμπιέ, δεν είναι καλό, αν δεν είναι κουραμπιέ. Μα εντάξει, δεν μου δίνουν σημασία, θα αποχωρήσω. Μα το μάθημα που είναι μελομακάρον όμω. Πάει κάπου αλλού, είναι πιο ωραίο, ρε παιδί μου. Αφήστε να κάνω συζήτηση. Είσαι σαν μελομακάρον, παιδί μου, πάει κάπου αλλού, είναι πιο ωραίο. Είναι το μέλι που κάνει τη διαφορά. Μέλι, ωραία. Είσαι κουραμπιές. Εδώ είναι και το βούτυρο, είσαι βούτυρο. Το βούτυρο. Είσαι κουραμπιές. Συνέχισε, πες. Τι να συνεχίσω, εδώ μου χαλάσατε όλη τη ροή τώρα. Τέλος πάντων, πώς και να έχει. Βλέπουμε και την κάρτα αυτή τη στιγμή. Τη διορθωμένη, γιατί ο Θεός ξέχασε κάτι της. Ωραία. Το είπαμε. Της κρόκου.
Είπαμε για το σχήμα να είναι το συγκεκριμένο. 25 γραμμάρια να είναι το κάθε μπαλάκι. Άρα, παιδιά, για να ψηθεί σωστά στου 160 βαθμού. Για 25 γραμμάρια πάω τώρα. Κάτι του 50, αλλά είναι όλοι 50. Αυτό θέλω να πω. Στο περίπου. Ναι, το ιδανικό. Ναι, η νοικοκυρά δεν μπορεί να ζυγίσει φυσικά. Με το μάτι ξέρουμε. Μπράβο, με το μάτι. Άμα κάνουμε μία σειρά να είναι ίδιοι, μετά θα καταφέρουμε να κάνουμε και του άλλου. Αν θέλετε να βοηθήσουν τα πιτσιρίκια να κάνουν κουραμπιέδες, μην έχετε προσδοκία, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλετε κάτι τα πιτσιρίκια να ακούνε φωνές, δεν το κάνει καλά. Όχι, άφησε το. Κάνουμε μερικού και κάνουν τα πιτσιρίκια όπω βγουν. Ένα ταψί για τα παιδιά. Είναι ωραία, απλά τα ψί δικό μα, ταψί για τα παιδιά. Το λέω για σένα που είσαι παιδί. Το ξέρω, το ξέρω. Εσύ ακόμα δεν έχει, αλλά όταν θα αποκτήσει. Μπορεί να δοκιμάσει ένα κουραμπιέ. Όχι από εκεί, όχι από φυσικά. Έχω φάει 4. Όση ώρα κάτσε, εμένα μου γεννούνται απορίες. Πες μου. Επειδή είχα άλλη δουλειά πριν, όση ώρα κάνεις εδώ το μείγμα σου και το χτυπάς, εάν εμένα τώρα μου βγει πολύ σφιχτό ή πολύ αραιό, ας πούμε, πώς το διορθώνω και στην μια περίπτωση και στην άλλη, τι μπορώ να βάλω. Μπορείς να διορθώσεις το μείγμα αν βγει να πολύ. Να το πετάξω, ας πούμε, να κάνω άλλο. Ναι, μπορεί, ναι, μπορεί να χρειαστεί να πεταχθεί. Ωραία, να μην το πετάξω. Τι μπορώ να, να κάνω το πριν. Αν μπει λίγο παραπάνω αλεύρι, διορθώνεται με λίγο αλκοόλ. Α, ή λίγο χυμό, ή λίγο νερό. Αν μπει πολύ, πολύ παραπάνω αλεύρι, πρέπει να μπουν όλα τα υλικά μέσα ισόπωσα. Οπότε. Κάρω μετά πολλούς κουραμπιέδες. Πιάσε τα μπόγια κούρευτο. Πιάσε τα μπόγια κούρευτο. Αν τώρα βγει πιο αραιό, λίγο αλεύρι. Okay. Λίγο αλεύρι. Θέλουμε, βλέπετε, να κολλάει δεν κολλάει στο χέρι. Εδώ. Μα δεν κάνουμε μπισκότα. Είναι τέχνη. Δηλαδή, αν κάτι δεν σου πετύχει, δεν υπάρχει πιθανότητα να βγει και το τελικό αποτέλεσμα σαν και αυτό που βλέπουμε. Γι' αυτό σε ρωτάω. Όχι, ούτε θα μυρίζει σωστά, ούτε θα έχει το σωστό σχήμα, ωραία, ούτε τη σωστή γεύση. Φαίνεται το λάθος. Δεν είναι πολύ καλός. Μα άφησε την να φάει τώρα. Πες τώρα, πες τώρα. Όχι επειδή τον έχω φτιάξει εγώ τον κουραμπιέ, νομίζω ότι είναι η πιο νόστιμη κουραμπιέ που έχω δοκιμάσει ποτέ. Απλά. Πώς λέμε στο σπίτι, καμιά φορά στο χωριό, τα αγοραστήνα ήταν. Κάπως έτσι δηλαδή πάει η δουλειά, παιδιά. Αφρός, αφρός, αφρός. Πολύ ωραία. Και ειδικά αυτό τα κομματάκια του αμυγδάλου είναι τελικά τα μόνα που νιώθεις να κάνουν κράτς-κράτς στο στόμα αυτό σου, θέλουμε. Γιατί όλο το υπόλοιπο ναι. είναι γυαλίεται. Αφρός. Παίρνει μια κομματόδια της υφής στο στόμα. Αυτό θέλουμε να κουραμπιές. Όχι, άλλο μπισκότο, άλλο κουραμπιές. Φίλε νοικοκύρη. Έχει χαιρετίσματα από το φίλο μου τον Δημήτρη και τη Μαρίνα, οι οποίοι θα ετοιμάσουν τους κουραμπιές να μου τους φέρουν στο σπίτι να τους πω εάν τελικά έκαναν σωστά τη συνταγή. Καλή επιτυχία, παιδιά. Καλή. Δεν το πάμε.